σας. Έμπα είμαι με τη γυναίκα μου το Κατερνιό. Κατερνιό, πες κι εσύ ένα καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα σας. Μπράβο Κατερνιό, μπράβο. Το λοιπόν, εμείς με το Κατερνιό ετοιμαζόμαστε να πάμε ένα ταξίδι. Πού και πώς θα σας το εξηγήσω σε λιγάκι, ναι. Να σου πω άντρα μου, ούτε κι εγώ καταλαβαίνω πού και με τον τρόπο θα πάμε, ναι, αφού περίσσα λεφτά δεν έχουμε, ναι. Κατερνιό, Κατερνιό, περίμενε και θα σου εξηγήσω πώς θα πάμε και πού θα πάμε. Mm. Το λοιπόν, συντέκνησες και συντέκνη μου, απόψε θα μιλήσουμε πάλι τελευταία φορά του τινέ για τις εκλογές. Για τις εκλογές που περάσανε πολλές μέρες από τότε σας που γινήκανε, μα ορισμένα πράγματα που ακουστήκανε, απομείνανε στο μυαλό μου και τα σκέφτομαι τακτικά. Κατερνιό, θυμάσαι μωρέ για τα μηνύματα που έλεγε ο ένας τον άλλο μετά τις εκλογές ανεπήρανε. Ποια μηνύματα, μπρε άντρα μου. Ποια μηνύματα, λέει, αχ, μωρέ Κατερνιό. Έλεγε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Επήρες το μήνυμα. Έλεγε και η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Εσύ επήρες το μήνυμα. Ελέγανε τα μικιά κόμματα στα μεγάλα. Επήρετε το μήνυμα. Ελέγανε και τα μεγάλα στα μικιά. Εσείς επήρετε το μήνυμα. Με τόσα μηνύματα τα ταχυδρομεία θα είχαν πολλή δουλειά, άντρα μου. Αχ, μωρή Κατερνιό, δεν κατάλαβες για ποια μηνύματα λέω. Δεν πειράζει. Ας μην κατάλαβε η γυναίκα μου το Κατερνιό για ποια μηνύματα λέω. Εσείς όμως, καλή μου συντέκνη, υπουργοί, πρωθυπουργοί, νομάρχες, δημάρχοι, κόμματα και αποκόμματα, κατέτε τα λέω. Κατέτε για ποια μηνύματα λέω, ε. Έχω το λοιπόν να σας επέψω κι εγώ ένα μήνυμα. Μα εσύ άντρα μου δεν είσαι πολιτικός. Δεν πειράζει Κατερνιό, ας μην είμαι πολιτικός. Είμαι όμως κάτι της δυνατότερο από τον πολιτικό. Και το μήνυμα που έχω να σας επέψω είναι τούτο, ναι. Αν δεν στρώσετε και δεν βάλετε μυαλά. Άντρα μου, οι δημοτικές εκλογές γινήκανε δυο Κυριακές. Ναι. Τη δεύτερη Κυριακή έλεγαν οι πολιτικοί στον κόσμο να πάνε να ψηφίσει κατά τη συνείδηση. Κατά συνείδηση. Ήταν θα πει του το να. Ήταν θα πει του το να. Θα πει Κατερνιό του το να πως μας προσβάλλαν. Γιατί αφού μας εγυρεύγανε τη δεύτερη Κυριακή να ψηφίσουμε κατά συνείδηση, θα πει πως την πρώτη Κυριακή ψηφίσαμε ασυνείδητα, χωρίς συνείδηση. Άστα μωρέ Κατερνιό, ανάθεμά με, μα και εκείνοι να που τάπανε, δεν εκατέχανε ή τα λέγανε. Ούλα καλά και άγια, μα δεν μου πες πως θα πάμε στο ταξίδι. Το ταξίδι, ανήμενε μωρέ γυναίκα, θα φτάξουμε και στο ταξίδι. Α, συντέκνησε και συντέκνη. Ένα άλλο πράγμα που λέγανε συνέχεια υποψήφοι ήτανε «έχομε ήθος». Έχομε ήθος, έχομε ήθος. Κατερνιό, τούτο να εμένα μου φάνηκε ύποπτο γιατί το λέγανε συνέχεια. Και για να το λένε συνέχεια, λάκωνε η φάβα. Καλά το λες άντρα μου, ότι πρέπει να έχουν ήθος είναι αυτονόητο. Δεν έπρεπε καθόλου να το λένε, καθόλου. Είναι αυτονόητο Κατερνιό. Ναι, ναι. Έμαθαν και το Κατερνιό το αυτονόητο. Το λοιπόν, ένα άλλο μπράμα που λέγανε όλοι πριν τις εκλογές ήτανε για την καθαριότητα. Μα ήθελα και να κάθεχα. Δεν βγαίνουνε καθόλου να περπατήξουνε μέσα στην πόλη, να δούνε τα σκουπίδια, να δούνε τη βρώμα και τη δυσοδεία. Όλοι στείλουνε γεμάτοι με τις φωτογραφίες, με τις μούρες των απάνω. Ήθελα και να κάθεχα και το ρωτώ του τον να. Κι είναι να που κολλήσανε τις φωτογραφίες με τις μούρες των απάνω στις στήλους, είχανε άδεια. Γιατί αν δεν είχανε άδεια, να τον εκοπεί εδώ για μιας ένα γερό πρόστιμο. Να πληρώσουν και αυτοί, όπως πληρώνει ούλος ο λαός. Κατερνιό, ναι. Ο προχθές ένας φίλος μου λιρατζής εκόλλησε τη φωτογραφία του σε ένα στήλο, τον ετσάκωσε η δημοτική αστυνομία και από λίγο να του πάρει και τη λίρα του και το παντελόνι. Άσε δηλαδή. Μην κάθεσαι εδώ άντρα μου να τα λες ουτανά και χαλάς τη ζαχαρένια σου. Για το ταξίδι πες μου. Θα σου πω και για το ταξίδι. Συντέκνησες και συντέκνη. Ας δούμε μπάει μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στον δρόμο και θα τα πούμε σε λιγάκι. Συντεκνέ μου, καλημέρα, είναι καν. Δεν μου λες ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα κατές ποια είναι η ιερή και ποια η ανίερη συμμαχία, κατές. Η ιερή είναι εκείνα που κάνουν τα λεφτά και η ανίερη είναι εκείνα που δεν βράχνουν. Ωραία, δεν κατέω. Δεν κατές, να είσαι καλά. Την υγειά σου να έχεις. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση.
πες μας. Δεν κατέχω. Σκοπελιά μου. Άμα πάει η Νέα Δημοκρατία με την αριστερά, έχουμε ανίερη συμμαχία. Άμα πάει το Πασόκ με την αριστερά, έχουμε ιερή συμμαχία. Εγώ του τανά συντέκνησες και συντέκνη μου δεν τα καταλαβαίνω. Αλλά επειδή τον τελευταίο καιρό ακουστήκανε πολύ, σας τα λέω σε εσάς, μπας και ζορίσετε λιγάκι το μυαλό σας και τα καταλάβετε. Ούν και εγώ τα καταλαβαίνω. Για το ταξίδι πες μου να καταλάβω. Καλά, φτάξαμε και στο ταξίδι, Κατερνιό. Δεν μου λες, είδα μας λέγανε όλοι οι υποψήφοι πριν τις εκλογές, ε? Είδα. Πώς τα κυβερνήσαμε μαζί. Το λέγανε ή δεν το λέγανε? Το λέγανε. Αφού το λοιπόν το λέγανε, πιάσε μπαέ. Ήτανε τούτανα. Ήτανε κουτάλι, φιάστο, ναι. Μαχαιράκι, πυρουνάκι. Λοιπόν, αφού μας λέγανε πως τα κυβερνήσαμε μαζί, πάει να πει πως τα τρώμενε και μαζί. Το λοιπόν, κύριε Νομάρχη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα ερχόμαστε να τρώμενε με του λόγου σου. Κύριε Δήμαρχε, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο θα ερχόμαστε να τρώμενε με σένα. Και την Κυριακή νηστική θα απομένουμε, ναι. Όχι νηστική. Την Κυριακή θα πηγαίνουμε να τρώμενε με τον Υπουργό της Εθνικής Οικονομίας, βέβαια. Και θα τον εξοδεύουμε και γερά. Γιατί κι αυτός πολλά λεφτά μας παίρνει. Θα του γυρεύουμε να τρώμενε αστακό και να πίνουμε και σαμπάνια. Ακούστα, κύριε Υπουργέ. Μαζί δεν ήθελες να κυβερνήσουμε. Μαζί θα τρώμενε και τον αστακό. Και το ταξίδι. Έλα μπρε Κατρινιό, ελίσαξες με το ταξίδι. Άκου. Αφού το λοιπόν θα κυβερνήσουμε μαζί, θα πηγαίνουμε ταξιδάκια και μαζί. Αύριο άκουσα πως φεύγει ο πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες, για την ΕΟΚ. Να μωρή, για τα σούπα να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Να πάμε και εμείς παρέα με τον Πρωθυπουργό ένα ταξιδάκι μέχρι τις Βρυξέλλες που δεν έχουμε ξαναπάει, κατάλαβες. Και επ' ευκαιρία μπορεί να ξεμπερδέξουμε και την επιδότηση του λαδιού που μας την καθυστερούνε. Λοιπόν, Κατρίνιο, σήκω, ναι. Πάρ' τη βαλίτσα. Άντε. Ξεκινούμε για Βρυξέλλες με το καλό, με το καλό. Ξεκινούμε για Βρυξέλλες και να πείσετε έτσι τρέλες. Τέρμα πιο οι Σέιχέλες χωρίς το λαό. Μαζί δεν ήθελετε να κυβερνήσουμε, ναι. Αρπάτε την Ελλάδα. Γελάτε επειδή με θωρείτε έτσι αντιμένο. Περιμένετε, δα. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Για ντάμε έτσι αντιμένο. Έβαλα τις πιτζάμες μου γιατί φυλάω τα ρούχα μου. Και όποιος φυλάει τα ρούχα του, έει τα μισά. Δεν ακούτε στις ειδήσεις ή τα γίνεται κάθε μέρα, ε. Έει τόσα φρούτα η εποχή μας που οι συμμορίες με τις ανήλικους μας απολείπανε. Μέχρι δά. Είχαμε τις Αλβανούς, είχαμε τις Ρουμάνους και όλους τούτους σας που ήρθανε στην Ελλάδα για να βρούνε, λέει, τον παράδεισο. Συντέκνησες και συντέκνη μου, δεν κατέω αν όλοι του τινά ευρήκανε στην Ελλάδα τον παράδεισο. Το μόνο που κατέω είναι πως εμείς οι Έλληνες είδαμε κατάφατσα την κόλαση. Και για να μην ξεστρατήσω δά από το θέμα μου, σας είπα, δεν εφτάνανε όλοι του τινά, έχουμε και την τόπια ανήλικη μαφία. Και κατέτε μπρε συντέκνη μου, ίντα μου δίνεις τα νεύρα, ε. Που λένε στις ειδήσεις πως τούτε σας οι συμμορίες των ανηλίκων έχουν μέσα κοπέλια από πλούσιες οικογένειες. Γιατί αν είχαν μέσα φτωχά κοπέλια, θα πω μωρέ, φτωχάνε, πεινούνε. Εκλέψαν ένα πορτοκάλι και το φάγανε. Πορτοκάλι είναι. Μα να πιάσεις τον άλλο, να τον εξεβρακώσεις, να του πάρεις τα ρούχα του, τα στιβάνια του. Τούτο να δεν το καταλαβαίνω. Για τούτο να το λοιπόν συντέκνησες και συντέκνη μου, έβγαλα κι εγώ τη βράκα μου, το γυλαίκο μου, τα στιβάνια μου και τα στέρεψα στο σπίτι. Γιατί μου τα αρπάξουν οι ανήλικοι, άντε ύστερα να τα ξαναγοράσω. Λοιπόν, δέστε μπαε μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στο δρόμο και ύστερα θα σας παρουσιάσω τον απότσινό μας μουσαφίρι. Hey!
Έχεις ακούσει για τις συμμορίες των ανηλίκων που κλέβουν τα ρούχα των ανθρώπων? Έχω ακούσει. Εσύ δεν φοβάσαι μη σου κλέψουν τα δικά σου? Εγώ δεν φορώ, δεν πάρνω. Α, γρυμνώσεις εδώ δηλαδή. Εντάξει. Δεν φοβάστε μη σας κλέψουν και τα δικά σας ρούχα? Δεν φοβάστε. Την τηλεόραση μην τη φοβάστε, μαντάμ. Δεν φοβάστε. Α, εντάξει. Τα δικά μου δεν κλέβουν. Δεν κλέβουν. Να σε καλά, δεν κλέβουν. Γεια σου. Παίζομαι εδώ τον πίδο και περνούμενε στον απόψινό μας μουσαφύρι. Είναι ο καφετζής. Όχι και καφετζής, κύριε δημοσιογράφε, ιδιοκτήτης καφετερίας. Καλά, δεν σε βλαστήμιξα κιόλας. Δεν είναι αυγό, μόνο το καμένη όρθα. Είναι ο ιδιοκτήτης καφετερίας και ηλεκτρονικό παιχνιδιό, κύριος Σύφης Σιφιδάκης. Καλησπέρα, κύριε Σιφιδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βοσκοτραγό Σιφιδάκη. Και αισθάνομαι πολύ λυπημένος που έρχομαι στην εκπομπή σας με τέτοιες συνθήκες. Κύριε Σιφιδάκη, να μην αισθάνεστε καθόλου λυπημένος. Χαρούμενος να αισθάνεστε. Γιατί είμαστε ΕΜΠΑΕ, να ακούσουμε το πρόβλημά σας και αν μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Ναι, πέστε. Κύριε Βοσκοτραγό Σιφιδάκη, βρίσκομαι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Στα πρώτα, για να πείστε μας, συνεχίστε. Μέχρι προτού να πει τηλεόραση στις ειδήσεις, τούτα να απακούστηκαν. Δηλαδή για τις συμμορίες των ανηλίκων. Που κλέβουν τα ρούχα των κοπελιών. Ούλα στο μαγαζί επηγαίνανε καλά. Και από τότε σας που το έπαινε η τηλεόραση, ή τα άλλαξε. Έμαθανε τούτο να το κόλπα η νεολαία και έρχεται συνέχεια και με εκβιάζει. Σας εκβιάζει, πώς σας εκβιάζει, πέστε. Έρχονται οι πιτσιρικάδες στο μαγαζί και μου λένε. Αν δεν μας αφήκεις να παίξουμε τσάμπα ηλεκτρονικά, να μας κεράσεις και τσάμπα καφέ, θα σαρπάξουμε τα ρούχα σου, τα στιβάνια σου και θα γεννείς ρεζίλιτο σπηλιό. Ναι. Καταλαβαίνετε εδώ, κύριε Βόσκο Τραγωσιδάκη. Ναι. Και τα αφήνω που λέτε και παίζουν τσάμπα ηλεκτρονικά, να με βρει και μια συμφορά. Και τσιποτίζεις και τσάμπα καφέ, Ναι. Για τούτο να έρχομαι να γυρέψω τη βοήθεια της αστυνομίας μέσω της εκπομπής σας. Πολύ το φοβούμαι, κύριε Σιφιδάκη, πως από την αστυνομία δεν θα βρείτε βοήθεια, όχι. Για άντε. Γιατί φοβούνται και οι αστυνομικοί μην τον αρπάξουν τα δικά των ρούχα και κάνουν τα στραβά μάτια. Δεν πιστεύω, ναι. Δεν θωρείς η Νταγίνη και ο προχθές, κύριε Σιφιδάκη. Πείτε μου. Επήγαν οι αστυνομικοί να συλλάβουν δυο ζωοκλέφτες την ώρα που αρπούσανε ένα γκουράδι προβατίνι. Και αντί να συλλάβουν οι αστυνομικοί τις ζωοκλέφτες, συλλάβανε οι ζωοκλέφτες τους αστυνομικούς, τσιγδίσανε, τον επήρανε τα ρούχα τον, εντυπήκανε οι ζωοκλέφτες σαν αστυνομικοί και ντύσανε και τους αστυνομικούς σαν ζωοκλέφτες. Τον εβάλανε τις χειροπέδες, τσιβάλανε στο περιπολικό και πήγανε και τις παραδώσανε στην αστυνομία. Τι ύστερα ήταν γίνηκε, ναι. Έμαθα πως εφάγανε 4 χρόνια φυλακή. Και οι αστυνομικοί. Ναι, οι αστυνομικοί, ναι. Και οι ζωοκλέφτες. Οι ζωοκλέφτες επήρανε προαγωγή και γινήκανε ανθυπομήραρχοι. Χριστός και Απόστολος. Γι' αυτό σου λέω, πολέμησε καλέ μου κύριε, να προστατέψεις αμοναχός σου τον απατό σου και μην περιμένεις από ποθές βοήθεια. Ναι. Να τον προστατέψω μοναχός μου, να πάρω δηλαδή στον νόμο στα χέρια μου. Να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Μην πάρεις τον νόμο στα χέρια σου, για θα μπλέξεις άσχημα. Μόνο να κάνεις ό,τι έκαμα κι εγώ. Να βγάλεις τούτα ναι τα ρούχα που αξίζουνε και να βάλεις και του λόγου σου πιτζάμε. Δηλαδή να κυκλοφορώ στο δρόμο καλή ώρα σαν και σένα. Καλή ώρα σαν και εμένα, ναι, με τις πιτζάμε. Και μην βάλεις καινούργιες πιτζάμες. Να βάλεις παλιές που να μην ανοίγουνε και ανενούς την όρεξη για να σηκλέψει. Ναι. Ωραία, κύριε Βοσκοτραγό Σιφιδάκη. Μα να σου κάνω κι εγώ μια άλλη ερώτηση. Να μου την κάνω. Κι άμα μου κλέψουνε και τις πιτζάμες, ήταν να βάλω ύστερα. Κύριε Σιφιδάκη μου, υπάρχει και για τούτηνα την περίπτωση λύση. Να την ακούσω, θέλει. Το φίλο οικείς, καλέ μου φίλε, το φίλο οικείς. Θα κυκλοφορείς με ένα φίλο οικείς και δεν θα φοβάσαι για μια συμμορία ανηλίκων. Θα είσαι σαν τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Να, πάρε το φίλο οικείς. Ποιος είναι που τα σκέφτηκα? Απόψε έχει ως θέμα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Το πρόβλημα αυτό, ενώ καταπολεμάται συνέχεια, δυστυχώς έχει τεράστιες διαστάσεις και καθυστερεί την ανάπτυξη της χώρας. Μιλάμε βέβαια για το μέγα πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Δύο μουσαφίρισες έχουμε απόψε κοντά μας. Η πρώτη είναι η υπεύθυνη του τμήματος φοροδιαφυγής της 6ης Οπορίας Ηρακλείου, κυρία Μαριάνθη Φαταούλα.
Κυρία Φαταούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία μου. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τις υφοροφυγάδες, που εγώ τους ονομάζω λοποδίτες του ελληνικού έθνους. Δεύτερη μουσαφήρισά μας είναι η κυρία Καμπουρομανόλενα, φοροφυγάς. Καλησπέρα, κυρία Καμπουρομανόλενα. Την κακή σας σπέρα και την ανάποδη. Πρώτα με λέτε λοποδίτρια του ελληνικού έθνους και ύστερα μου λέτε καλησπέρα. Μα εγώ, κυρία μου, σας μίλησα πολύ ευγενικά. Εσύ μου μίλησες ευγενικά, μα η κυρία Φαταούλα μ' είπαινε λοποδίτρια. Γιάντα, δεν είστε. Άκου να σου πω, κυρία Φαταούλα, έχει χάρη που με γραί γυναίκα. Αλλιώς θέλω να σε κανονίσω εγώ. Να αφήσετε τις απειλές και αποδείξετε μου πως δεν είστε παραφυγάς, δηλαδή λοποδίτρια. Γι' αυτό ήρθα στην τηλεόραση να μιλήσω δημόσια, να τ' ακούσει ούλος ο κόσμος. Άκουσον, άκουσον, λαέ ταλέπορε. Εγώ έχω μια γκατσίκα που ο Θεός την ευλόγησανε και δεν είναι στήρα. Μα ήν τα λέτε, κυρία Καμπουρομανόλενα, ή τα σχέση έχει η γκατσίκα σας με τη φοροδιαφυγή που σας κατηγορούν πως κάνετε. Ει, πως δεν έει. Την γκατσίκα λοιπόν του τεινά, την αρμέγω και βγάνει γάλα. Το γάλα που βγάνει το πίζω και κάνω του λουμωτήρια. Τα του λουμωτήρια τα τρώγω εγώ προσωπικώς, αλλά όχι ούλα. Περισσεύγουνε δυο-τρία και τα πουλώ στις γειτόνισσες. Με τσάκωσανε το λοιπόν η εφορία και μου πένε να αγοράσω ταμιακή μηχανή και να προμηθευτώ, λέει, και με τιμολόγια. Πολύ σωστά, να πάρετε ταμιακή μηχανή. Και πώς θα την πάρω, κερά Φαταούλα, την ταμιακή μηχανή? Αυτή κάνει τόσους παράδες όσο κάνει όχι μια γκατσίκα, αλλά ένα γκουράδι ολόκληρο. Δεν μας ενδιαφέρει πως θα την αγοράσετε. Πρέπει να είστε με τον νόμο και να προμηθευτείτε και με τιμολόγια, ε. Να προμηθευτώ και με τιμολόγια, ναι. Και να τα κάνω ήντα τα τιμολόγια. Με τα τιμολόγια θα ελέγχει το κράτος πόσο γάλα παράγεται. Πόσο γάλα παράγουμε, δηλαδή πόσο γάλα βγάνει η κατσίκα, ε. Ναι. Και δεν μου λες, κερά Φαταούλα μου, το τιμολόγιο πιανού θα το κόβγω? Τσικατσίκας κάθε φορά που θα την αρμέγω? Κι άντε να το κόβω τσικατσίκας, δεν θα πρέπει να τσιπλερώνω και το φουπουά? Η κατσίκα ύστερα πώς θα έρχεται στην εφορία να σας αποδίδει το φουπουά, ε? Να ήν τα λέτε, κυρία Καμπουρομανόλενα, δεν θα κόβετε τιμολόγιο στην κατσίκα σας, θα το κόβετε στον κάθε πελάτη σας που αγοράζει τα του λουμωτήρια. Από ό,τι αναφέρει πάει η μήνυση που σας έκαμε η εφορία, ναι, που λέτε και αυγά χωρίς τιμολόγια, ε? Ήντα να κάνω κερά Φαταούλα, πέντε όρθες έχω ούλες κι ούλες, μάνε πολλά παραγωγικές. Ήντα να κάνω στήρωση του πετινού για να μην ερωτοτροπεί μαζί, ήντονε. Είπαμε, κυρία Καμπουρομανόλενα, είπα, χρειάζονται και τιμολόγια και ταμιακή μηχανή. Για όνομα του Θεού, να με μπουγκαλιάσετε θέλει. Ταμιακή μηχανή, μωρέ, θα βάλω μέσα στο κοτέτσι. Να πάνε να κοιτούνε απάνω οι όρθες, να κουτσουλοσέζουνε τη μηχανή και να χτυπούνε και τα κομπιάτζι με τσιμπιμπίκια στο ναι. Σας είπα, κυρία, μα είτε σας λέω, κυρία. Κυρία είναι μια λοποδίτρια του ελληνικού έθνους. Άκου να σου πω, κερά Φαταούλα, μη με ξαναπείς λοποδίτρια, γιατί θα σου πετάξω τούτανε το αυγό στη μούρη. Και να είσαι υπόψη σου πως τα πιο πολλά είναι δίκορκα. Σας παρακαλώ, κυρίες μου, σεβαστείτε τη φιλοξενία μας. Και για να ηρεμήσουν λιγάκι τα πνεύματα, ας δούμε μια ταινία με σόσπεζα στο δρόμο. Καλά, καλά, μια καλά. Μην πανάει ακούσει για τη φοροδιαφυγή που κάνει η Βύση, ο Σφακιανάκης, ο Καρβέλας. Ή τα λες, να τον ταχαρίσει η εφορία, ή τα λες. Να τον ταχαρίσει, να μην τον ταχαρίσει. Να τους ταχαρίσει. Να τους ταχαρίσει, να τους ταχαρίσει. Εδώ χαρίζει τα δικά μας, αυτήν δεν θα χαρίσει. Να σε καλά. Να τον ταχαρίσει. Να σε καλά, μεγαλό καρδέ μου, κύριε. Μπράβο, καλά. Έμπαεσαι θέλω και ράφα τα ούλα. Ή τα γίνεται με τη Βύση, το Σφακιανάκι και τον Καρβέλη. Επλερώσανε τα εκατομμύρια που χρωστούν, ε! Οι υποθέσεις αυτών των τραγουδιστών θα εξεταστούν πάλι. Μπορεί να έχει γίνει και λάθος, δηλαδή. Ήταν άχι γενή, λάθος.
τότε σας να εξεταστεί και η δικιά μου υπόθεση. Μπορεί να έχει γίνει και με μένα λάθος. Σε εσάς δεν έγινε λάθος. Δεν αποδίδεται το ΦΠΑ από τα τουρμωτήρια και τα αυγά που πουλάτε. Δηλαδή και ραφαταούλα, φυρί-φυρί το πας να σ' αποδώσω το ΦΠΑ, ε. Άκου να δεις, εγώ με μια γραή γυναίκα που παίρνω τη σύνταξη του ΟΓΑ, μια τριανταρέ χιλιάρικα. Πουλώ και δυο-τρία τουλουμωτήρια το μήνα, πουλώ και μια εικοσαρέ αυγά, για να μην καταντήσω σαν τον Άγιο Ιωάννη τον νηστευτή. Κατάλαβες, από την άλλη μπάντα έχουμε τη Βύση, το Σφακιανάκι, το Γκαρβέλι, που σας εχρωστούνε ένα τζουβάλι εκατομμύρια. Και παρόλα του τανά, γυρεύεις από μένα να σ' αποδώσω το ΦΠΑ. Δηλαδή, θες να σ' τον αποδώσω οπωσδήποτε. Μα φυσικά οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, ε. Ναι. Ξάνιμπα, ε. Έμπα, έχω ένα μπουκάλι γάλα που εξίδιασε, ναι. Κατάλαβες. Το λοιπόν, κεραφαταούλα μου, άνοιξε το στόμα σου, κεραφαταούλα μου. Παρακαλαφίστε με ίσα. Μα είδα κάνετε στην κυρία Φαταούλα. Είδα κάνω. Σ' αποδίδω το ΦΠΑ. Α, κεραφαταούλα, ΦΠΑ δεν ήθελες. Πιες το ξινόγαλο. Ούλο, ούλο. Τα κοπέλια σας καλά, καλά. Πάντα καλά. Κάθε βράδυ το λοιπόν σας ετσακώνω την ώρα που τρώτε. Μα είδα τροσύντεκες. Λαγούς τη φάδου. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού κάνε μου τη χάρη. Μην τρως όσο θα μιλώ και άμα τελειώσω γιατί θα μου σπάσει η μυρωδιά τη μύτη, ναι. Μα συντέκνησες και συντέκνη μου, δείτε δα μια ταινία που σάξαμενε με σόσπεζα στον δρόμο, να καταλάβετε και το θέμα της κουβέντας μας. Δεν μου λες συντέκνη μου, έχεις ακούσει πως όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει με μπαράκια με ξένες γυναίκες. Ήντα λες, χρειάζονται να τα κλείσει η αστυνομία. Αν χρειάζονται, λέει. Χρειάζονται. Να ανοίξουν κι άλλα, λέω. Να ανοίξουν κι άλλα. Ωραία. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Εμένα δεν μου χρειάζονται. Να μα γεμίσει η AIDS εδώ πέρα. Να φύγουν όλε αυτέ. Α, να φύγουν αυτέ. Χρειάζεται, γιατί δεν με χρειάζεται. Αχ, έτσι απάσχε του λόγου σου, δεν. Μουσαφίρισά μα απόψε είναι μια Ρουμάνα χορεύτρια 25 χρονών, η Ντέζη, που θα μα μιλήσει για το δράματζι. Καλησπέρα, δεσποινή Ντέζη. Καλησπέρα. Μα φοβούμαι να μιλήσω, κύριος. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κινδυνεύει η ζωή μου. Ποια τα κοπελιά μου φοβάσαι, αφού στην τηλεόραση βρίχνεσαι. Εμείς σε προστατεύουμε, ναι. Όχι, κύριος, δεν θέλω άλλους προστάτες. Ένας που έχω μου φτάνει. Σε παρακαλώ, δεσποινής Ντέζη, πες μας να ακούσουν και οι θεατές ό,τι μου έλεγες όξο, προτού αρχίξει η εκπομπή, ναι. Φοβάμαι, δεν μπορώ να πω τίποτε. Έλα, κοπελιά μου, πες μου ό,τι μου έλεγες όξο, πως ο προστάτης σου, ο κουλοχέρης, σε έχει πουλήσει μέχρι δά σε 10 μπαράκια. Πες τα. Λοιπόν θα μιλήσω. Μίλησε, ναι. Όχι σε 10, σε 30 μπαράκια με έχει πουλήσει. Και εκεί στα μπαράκια πηγαίνω με πελάτες. Και πας με τη θέλησή σου με τις πελάτες. Όχι φυσικά. Κάθε φορά που δεν θέλω να πάω, με δέρνει άσχημος. Όλο το σώμα μου είναι γεμάτο πληγές. Θέλετε να γδυθώ να δείτε? Όχι, όχι, για όνομα του Θεού. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι η εκπομπή με τα μεσονύχτια. Ελάτε, πέστε μας εδώ για τα λεφτά, κοπελιά μου, για τα λεφτά. Όλα τα λεφτά τα παίρνει ο κουλοκαίρος. Δεν μου δίνει δεκάρα ούτε για να πάω. Και για τα κοπελιά μου, τόσο καιρό δεν έφευγες από τούτο να τον άνθρωπο, ε. Δεν μπορώ, μου κρατάει το διαβατήριό μου. Είμαι παράνομη στο Ελλάδος και φοβούμαι το αστυνομία. Α, ως τέτσα, ε. Το λοιπόν, συντέκνη αστυνομική, απόψε θα σας δίνω εγώ πληροφορίες για να συλλάβετε το σωματέμπορα τον κουλοχέρι. Μπορείτε να τον ευρείτε. Πού μπορούν να τον ευρούν οι αστυνομικοί? Στο μπαρ Σαλιάρα Γάτα. Σαλιάρα Γάτα. Σύντεκνη αστυνομική. Στη Σαλιάρα Γάτα. Γλακάτα. Γλακάτα να αρπάξετε τον κουλοχέρι. Χερατά κουλοχέρι. Απόψε όμως δεν γλιτώνεις. Σύντεκνη Τριανταφυλόπουλη. Απόψε σου πήρα εγώ τα πρωτεία. Να πάρουμε κι εμείς λιγάκι δόξα, μην την παίρνεις του λόγου σου, αμοναχός, ε, μα, είδα μ' ειδοποιούνε. Πρέπει, λέει, να συνδεθούμενε κατευθείας για να δούμενε κάτι της ενδιαφέρον που έχει να μας πει η συνάδελφος η Κούλα η Λαγωνικάκη. Άντε να συνδεθούμε, άντε, συνδεθούμε. Κύριε Βο...
Σκοτράγο Σβηδάκη. Έχουμε να σας δείξουμε ένα πολύ σοβαρό ρεπορτάζ. Αυτή ακριβώς η στιγμή γινήκαμε μάρτυρες ενός παρολίγου φωνικού. Αν δεν εμφανιζόμασταν να μας δει ο επικίνδυνος αρκοποιός, θα σκότωνε την κοπέλα που έχουμε μαζί μας. Παρακαλώ, Δεσποινής, πώς λέγεστε? Με λένε Ρόζα. Ρόζα Πατσατσουλέσκα πια. Είμαι από την Ουκρανία και είμαι 35 ετών. Έχω μπλέξει σε ένα αδίστακτο κυκλώματος που ο αρχηγός του είναι ο αλύτερος Αλβανός. Όσο καιρό δούλευα. Δούλευα στα μπαράκια και του έδωνα τα λεφτά που πουλούσα το σώμα μου. Όλα πήγαιναν καλώς. Μα τώρα που του είπα πως δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το άσχημος δουλειά, με χαράκωσε και μου έβαλε το πίστολο στο κέφαλος. Και θα το τραβούσε, κύριε Βοσκοτραγκοσιφιδάκη, αλλά μόλις άκουσε πως έρχεται η τηλεόραση, το έβαλε στα πόδια. Όπως καταλαβαίνετε, οι κοπέλες αυτές χρειάζονται την αμέριστη βοήθειά μας. Εμάς που δουλεύουμε στην τηλεόραση, της αστυνομίας, του κράτους και της κοινωνίας ολόκληρης. Από εδώ δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Κούλα Λαγωνικάκη για την εκπομπή «Η Τάχες Γιάννη, η Τάχα Πάντα». Συντέκνη αστυνομική, ακούσατε. Αλήθωρος Αλβανός είναι το παρατσούκλι κοινωνά του κακοποιού που πήγαινε να σκοτώσει τη Ρόζα τη Πατσατσουλέσκα βιά. Γλακάτε, γλακάτε να τον αρπάξετε κι αυτό, γλακάτε, ναι, ναι. Ινταλέτε δά, Δεσποινής Ντέζη, είστε ευχαριστημένοι με την εκπομπή μας, ε? Φοβάμαι με αυτό που έπατε η Ρόζα. Μην είσαι καθόλου φοβισμένη. Εμείς ήμασταν εμπαϊκοπελιά μου, εμείς, ναι. Ξέρετε, κύριος, τα γεγονότος δεν είναι όπως σας τα είπα πριν. Ποια γεγονότος? Εδώ θα τα αλλάξει όσα μας είπαινε ύστερα. Αυτά με το κουλοχέρος. Ότι με πουλούσε στα μπαράκια, ότι με ανάγκαζε να πηγαίνω με πελάτες, ότι με έπαιρνε όλα τα χρήματος, ότι μου πήρε το διαβατήριός μου, όλα είναι ψέματος. Άκου να δεις, κοπελιά μου, Ντέζη, καταλαβαίνω πως εφοβήθηκες που δες χαρακωμένη τη Ρόζα την Πατσατσουλέσκα βιά, αλλά δεν πρέπει να τα αλλάζεις εδώ όσα είπες, γιατί δεν θα καταφέραμε πράγμα, κατάλαβες, ναι. Όχι, δεν φοβήθηκα, σας λέω το αλήθεια. Ο κουλοχέρος είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Εσείς με αναγκάσατε να πω κακά λόγια γι' αυτόν. Εγώ σ' ανάγκασα να πεις κακά λόγια γι' αυτόν? Μωρέ, καλά το λέγανε οι παλιοί. Άμα δεις κι ανένα στον κρεμό κι είναι έτοιμος να πέσει, αντί να του δώσεις τη χέρα του, μωρέ, σοτσούρισέ τον, γιατί και να τον εσώσεις δεν στα αναγνωρίζει. Κοπελιά μου, Ντέζη, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά άλλα μου λες τη μια και άλλα μου λες την άλλη. Εσύ δεν μου είπες πως ο κουλοχέρης σε έβγαλε στο κλαρί? Ο κουλοχέρης είναι ο πιο τίμιος άνθρωπος του κόσμου. Εσύ με πλήρωσες για να τον κατηγορήσω και να έχει μεγαλύτερος ο κροματικότητος η εκπομπή σου. Η Ντάκα με λέει, σε πλήρωσα για να έχει μεγαλύτερος ακροαματικότητος η εκπομπή μου. Δεν θα τα πάμε να καθόλου. Λοιπόν, σε παρακαλώ, Δεσποινής Ντέζη, βγάλε το μικροφόνο που σου βάλαμε, ναι, τάκα τάκα, βγάλε το μικροφόνο. Σε παρακαλώ, Δεσποινής Ντέζη, σήκω από το καρέκλο σου. Σε παρακαλώ, Δεσποινής Ντέζη, στρίψε εδώ αριστερός, αριστερός. Όξο, όξο παράουρος, παράουρος. Και πήγαινε να βρεις τον κουλοχέρος, τον πιο τίμιος άνθρωπος του κόσμου. Έτσι άνε, σύντεκνε, Τριανταφυλόπουλε. Όποιος ανακατώνεται με ταπίτερος, τον ετρώνε η όρνηθος. Τουλάχιστον έμαθα μια ξένη γλώσσα.